Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού Βόλου με την Ζάκυνθο για την πρώτη αγωνιστική της Football League. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν αγωνιστεί σε περισσότερα επίσημα παιχνίδια σε σχέση με τους αντιπάλους τους, ενώ έχουν δώσει και περισσότερους φιλικούς αγώνες. Έτσι, η ομάδα του Βόλου μοιάζει να είναι πιο έτοιμη από την ομάδα της Ζακύνθου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς ρυθμού. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε σε 3 επίσημα παιχνίδια κυπέλου, 2 κόντρα στην ΑΕΛ και 1 με τον Παναθηναϊκό, ενώ από τότε που ξεκίνησε η προετοιμασία έχει δώσει και μια σειρά από φιλικά παιχνίδια, με τα πιο δυνατά να είναι αυτά κόντρα σε Τύρναβο, Ηρακλή Ψαχνών, Αναγέννηση Καρδίτσας και Καλλιθέα. Από την άλλη, Ζάκυνθος έδωσε μόλις ένα επίσημο παιχνίδι, αυτό με τον Όφη για το κύπελο, παραχωρώντας ισόπαλο 1-1 εντός έδρας. Καθώς πέρασε στον δεύτερο γύρο, χωρίς να δώσει αγώνες από την στιγμή που η Δόξα Δράμας δεν κατέβηκε να αγωνιστεί στο κύπελο, δηλώνοντας συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Στον Ολυμπιακό Βόλου πάντως δουλεύουν καθημερινά στις προπονήσεις πάνω στην τακτική που θα ακολουθήσουν στο παιχνίδι. Η προετοιμασία συνεχίστηκε σήμερα με μια πρωινή προπόνηση στο βοηθητικό του ΕΑΚ, ενώ το Σάββατο το απόγευμα οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν σε προπονητικού χαρακτήρα, φιλικό, κόντρα στην ομάδα K19 του Συλλόγου. Ούτε σήμερα πάντως γυμνάστηκε με την υπόλοιπη ομάδα ο Χεσούς Μέζα, καθώς ο Μέσος από την Βενεζουέλα υποφέρει από αιμάτωμα στο σημείο κάτω από την γάμπα και θα χρειαστεί μερικές ημέρες έτσι ώστε να το ξεπεράσει. Ο Μέζα φυσικά δεν θα αγωνιστεί στο αυριανό μάτς κόντρα στην ομάδα νέων.